Σε σταθερή πτώση βρίσκονται οι μισθοί στην Ελλάδα από τα μέσα του 2010 και το πρώτο μνημόνιο μέχρι σήμερα, όπω πιστοποιούν τα στοιχεία τη Ελστάτ, με πλέον χαρακτηριστικό το γεγονό ότι στο τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, υπήρξαν μειώσει μισθών, ενώ στι υπόλοιπε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξαν αυξήσει. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελστάτ, για του μισθού στο σύνολο τη οικονομία, ο δείκτη μισθών μειώθηκε 6,2% το τέταρτο τρίμηνο. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου του 12, έναντι μείωση 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση με το 2012 και το 2011. Ο δείκτης μισθών με εποχική προσαρμογή αλλά χωρί προσαρμογή ω προ τον αριθμό των εργασίμων ημερών παρουσιάζει μείωση τη τάξη του 9,1% το 4ο τρίμηνο του 13, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου του 12 και την αντίστοιχη σύγκριση του 12 προς το 11. Όπως αναφέρει η Ελστάτ, η έρευνα αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός του πρωτογενή τομέα. Για τον υπολογισμό του δίκτυ χρησιμοποιούνται οι ακαθάριστες αμοιβέ ως προς εργασίας, οι ακαθάριστες αμοιβέ περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβέ, το επίδομα αδείας και τη μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά καθώς και τις αμοιβέ για τις ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία.